Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο και σήμερα βρισκόμαστε άλλη μία φθινοπορεινή μέρα για να τσεκάρουμε τα μελίσια, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το καθένα και έχω φέρει αραιό σιρόπι το οποίο σκοπεύω να δώσω για φθινοπορεινή διέργερση, δηλαδή ούτως ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο γόνος και να αναπτυχθούν τα μελίσια. Στο σημερινό βίντεο, παιδιά, θα δείξουμε διαφορετικά πράγματα και ο λόγος που το κάνω είναι για να τσεκάρουμε ένα προς ένα διαφορετικά μελίσια. Το σιρόπι που χρησιμοποιούμε είναι από την Bee Nectar, ένα πολύ καλό και ποιοτικό σιρόπι, το οποίο έχω αραιώσει μισό νερό, μισό σιρόπι. Είναι αρκετά πυκνό, όπως θα έχετε καταλάβει και από προηγούμενες αναρτήσεις, οπότε το έχω κάνει μισό-μισό, ώστε να είναι αραιό και να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο γόνος. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Για να δούμε και εδώ ένα κεντρικό πλαίσιο. Σε αυτό το μελίσι, παιδιά, βλέπουμε έναν εξαιρετικό φθινοπορεινό γόνο. Έχει γεννηθεί όλο απ' άκρης άκρη το πλαίσιο. Τέτοιους γόνους θέλουμε να επιτύχουμε τώρα το φθινόπωρο για να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη. Και το μελίσι αυτό, βλέποντας από πάνω, έχει πολύ καλό γόνο και στα υπόλοιπα πλαίσια. Για να δούμε εδώ. Ναι, η Βασίλισσα το έχει γεννήσει όλο αυτό το πλαίσιο εδώ πέρα. Σε αυτό το μελίσι, παιδιά, το να δώσουμε σιρόπι πραγματικά θα επιφέρει έκρηξη ανάπτυξης κυριολεκτικά. Είναι όλο γόνος και γι' αυτό βλέπω έτσι ότι έχει τόσο έντονη κίνηση το μελίσι. Πάμε να δούμε και το ακρινό πλαίσιο. Λοιπόν, δείτε, αυτό είναι υπόδειγμα μελισιού, παιδιά. Έτσι πρέπει να δείχνει ο φθινοπορεινός γόνος. Έτσι είναι ένα ωραίο και σωστό μελίσι. Ωστόσο, θέλω να σας δείξω και μερικά μελίσια τα οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το συγκεκριμένο, όπως φαίνεται, τα πηγαίνει εξαιρετικά. Δεν χρειάζεται να το επιθεωρήσουμε άλλο. Βάζουμε το σιροπάκι του. Εδώ πέρα μέσα έχει λίγες μελισούλες. Έχω ανάψει και το καπνιστήρι, όπως βλέπετε εδώ. Ντουμανιάσαμε. Θα βάλω λίγα χορταράκια ακόμα. Για να δούμε σε αυτό το μελίσι τι ακριβώς συμβαίνει, παιδιά. Καπνίζουμε καλά. Το κάπνισμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως το βλέπω, αυτό το μελίσι είναι σχετικά δύναμο. Γενικά, για να σας ενημερώσω, παιδιά, η κατάσταση στο μελισσοκομείο τώρα είναι που αρχίζουν να παίρνουν μπρος τα μελίσια. Όπως βλέπετε, δουλεύουμε την τροφή VN Extra Power από την εταιρεία Bee Nectar. Μια πολύ καλή και ποιοτική τροφή, η οποία, παιδιά, είναι για την θεραπεία της βαρώα και της νοζεμίασης, η ιδανική δηλαδή για αυτήν την εποχή που διανύουμε τώρα. Κάτι που δεν σας είπα, παιδιά, οι επιθεωρήσεις μας σήμερα θα είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομες, δηλαδή θα κοιτάζω ένα πλαίσιο κεντρικό από κάθε μελίσι, ούτως ώστε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Λοιπόν, αυτό το μελίσι είναι γύρω στα 4 πλαίσια. Εμείς θα βγάλουμε αυτό εδώ που βλέπω ότι είναι ο πυρήνας του και να δούμε τι συμβαίνει μέσα. Λοιπόν, παιδιά, καθώς βλέπω το πλαίσιο, έχουμε μια πολύ ωραία εικόνα εδώ πέρα κεντρικού πλαισίου. Έχει γόνο το μελισάκι μας, έχει έναν φθινοπορεινό γόνο. Επίσης βλέπω ότι εδώ στα άκρα του έχει και ρευστά μελάκια. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται στην κάμερα. Πάντως το μελίσι αυτό, βλέποντας ένα και καλό πλαίσιο, είναι σε καλή, πολύ καλή μορφή. Αφού βλέπουμε, παιδιά, ότι αυτό το μελίσι έχει όρεξη για ανάπτυξη, δηλαδή ο γόνος του έχει αυξηθεί όπως βλέπουμε και τώρα στο πλάνο, υπάρχει μπόλικο αυγό ημέρας εδώ πέρα που σας έχω δείξει, η Βασίλισσα φαίνεται ορεξάτη, οπότε το μελίσι αυτό σαν συμπέρασμα θα βάλουμε πίσω το πλαίσιο, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, θα χρειαστεί μόνο σιρόπι. Θα του βάλουμε αραιό σιροπάκι, ώστε να πάρει σιγά σιγά τα πάνω του. Εδώ έχουμε δύο πλαίσια τα οποία είναι κενά. Τον τροφοδότη θα τον βάλουμε δίπλα στο μελίσι, δηλαδή εδώ που τελειώνει ο πληθυσμός. Είναι 4 πλαίσια το μελισάκι. Έχουμε τον τροφοδότη μας εδώ, αυτός εδώ είναι που βλέπετε, μικρός και ωραίος για να χωράει το σιρόπι, και θα το βάλουμε εδώ πέρα. Επιστρέφουμε και την λίγη τροφούλα που έχει και το κλείνουμε. Κάτι, παιδιά, που είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή και στα μελίσια που κάνουμε είναι να δώσουμε τόσο ώστε να αυξηθεί ο γόνος και όχι να μπλοκάρει το μελίσι. Προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ
μέσα το μελίσι, να μην υπάρχει μέσα στο γόνο μέλι. Άμα δούμε ότι ο γόνος είναι διάσπαρτος με μέλια μέσα, αυτό σημαίνει ότι δώσαμε περισσότερη τροφή από το κανονικό. Λίγο και καλό. Να ξέρετε ότι στο μέτρο είναι η καλύτερη αποτελεσματικότητα στο να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Προχωράμε σε επόμενο μελισάκι. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε έναν αφεσμό φετινό σε πενταράκι κυψελίδιο. Ο αφεσμός ήρθε στο μελισσοκομείο μας από πολύ μακριά, δηλαδή δεν ήταν δικό μας το μελίσι. Και σαν ιστορικό, επειδή μου αρέσει να σας τα λέω αυτά, είναι ότι το συγκεκριμένο μελίσι ήρθε με εμπόλικη βαρώα. Οπότε εμείς το θεραπεύσαμε, χρησιμοποίησαμε και τροφή από την V1 Extra Power που σας έχω δείξει και ταινίες οξαλικό οξέως. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επιθεώρηση να δούμε τι συμβαίνει κοιτάζοντας τα πλαίσια. Αρχικά, το πρώτο μας βήμα εδώ, καθώς το κοιτάζω τώρα, παιδιά, είναι τα λευκά πλαίσια. Εδώ έχουμε μια κυρίθρα, η οποία είναι άχτιστη από αυτή την πλευρά, χτισμένη από αυτήν. Οι λευκές κυρίθρες θεωρούνται μη ελκυστικές για το μελίσι αυτήν την περίοδο, οπότε τις βγάζουμε. Άμα δείτε, θα σας δείξω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, ότι το μελίσι προτιμά με διαφορά τις μαύρες κυρίθρες. Βλέπετε ότι εδώ που σκουραίνει το κερί, το μελίσι είναι πιο δραστήριο, ενώ από εδώ που είναι λευκό, έχει απομακρυνθεί. Εδώ σε αυτό το σημείο έχουμε την ταινία οξαλικού, που θεράπευσε και το μελισάκι μαζί με την τροφή που σας έδειξα. Πάμε και σε ένα κεντρικό πλαίσιο που είναι ο πυρήνας του μελισιού αυτού. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας γόνος σφραγισμένος. Εδώ, παιδιά, έχουμε τον γόνο. Βλέπουμε ότι έχει αρκετά καλό γόνο και σφιχτόν γόνο, συμπαγή γόνο. Έχει και καλό πληθυσμό, υπάρχουν και μελάκια. Με τη βοήθεια που του δώσαμε, παιδιά, το μελίσι φαίνεται ότι τα πήγε αρκετά καλά, δηλαδή αύξησε το γόνο του. Υπάρχουν μελάκια και σίγουρα, όπως το βλέπω, θα χρειαστεί μία μίνι τροφοδοσία. Λοιπόν, από αυτή την πλευρά το μελίσι, όπως είδαμε, δεν είχε πολλές μέλισσες, ήταν ανύπαρκτες. Οπότε σε αυτή την πλευρά θα βάλω και τον τροφοδότη μας. Προσέχουμε πάρα πολύ πως το βάζουμε, να μην χυθεί γιατί γίνονται λαιλασίες. Οπότε βάλαμε το σιροπάκι εδώ, παιδιά. Οι λευκές κυρίθρες μπαίνουν στην αποθήκη, δεν έχουν πρόβλημα με τον κυρόσκορο, δεν χρειάζονται καν ψυγείο, μόνο οι μαύρες και οι κόκκινες. Και το μελισάκι αυτό είναι έτοιμο. Προχωράμε σε επόμενο μελίσι. Το συγκεκριμένο μελίσι το επιθεωρήσαμε χθες, είδαμε ότι είχε μπόλικο γόνο. Οπότε δεν θα το κοιτάξω σήμερα, θα το βάλουμε απλώς στο σιρόπι του. Σας δείχνω όπως ακριβώς δουλεύω και εγώ στα μελίσια μου. Βάζουμε ξυλαράκια μέσα στον τροφοδότη, ούτως ώστε να μην πνιγεί καμία μέλισσα. Και είναι έτοιμο. Για την λαιλασία τώρα, παιδιά, σας ανέφερα κάτι για λαιλασία. Προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ, παιδιά, να μην χυθεί οπουδήποτε σιρόπι γύρω από το μελίσι. Να ξέρετε ότι αυτή την περίοδο, πριν δηλαδή ξεκινήσουν οι ανθοφορίες, τώρα το φθινόπωρο έχουμε τάση για λαιλασία. Όταν αυξάνεται ο γόνος στο μελίσι, χρειάζεται πολύ τροφή και έτσι αυξάνεται η λαιλασία. Η λαιλασία είναι όταν ένα μελίσι θέλει να κλέψει μέλι από ένα άλλο. Το συγκεκριμένο πιτονάκι που έχω εδώ και βάζω, το σφραγίζω πάρα πολύ και προσέχω ούτε εδώ πέρα να μην στάξει γύρω-γύρω, πουθενά ούτε στα γόνα. Προχωράμε σε επόμενο μελίσι. Εδώ πέρα, παιδιά, καθώς κοιτάζω τώρα, βλέπω κάπως πιο αδύναμο μελίσι. Α, όχι, δεν είναι αδύναμο. Τέλος πάντων, έχει τις τροφούλες στο απάνω, δεν θα τις ξεκολλήσω τις τροφές τώρα. Θα του βάλω κατευθείαν σιρόπι, γιατί βλέπω ότι έχει και εμπόλικο πληθυσμό. Εμένα όλα τα μελίσια που βλέπετε εδώ είναι παραφιάδες φετινές, ωστόσο μερικά δεν έχουν την τέλεια εικόνα και θέλω να σας δείξω και μερικές περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι και τόσο καλές. Πάμε να τις δούμε. Πάμε να δούμε αυτό το μελισάκι τι συμβαίνει. Αυτό, παιδιά, βλέπω ότι το μελίσι ότι δεν είναι καλά. Κάτι έπαθε. Αρκεί να... Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να βλέπουμε και τέτοιες περιπτώσεις μελισιών. Λοιπόν, παιδιά, το συγκεκριμένο μελίσι είναι άδειο. Έχει μόνο αυτό όπως βλέπω. Δηλαδή δεν υπάρχουν μέλισσες, οπότε το τεινάζουμε. Και αυτές τις κυρίθρες θα τις βάλουμε στην αποθήκη. Να, δείτε, δεν έχει απολύτως τίποτα στις κυρίθρες.
Όπως τα είδατε παιδιά, μόλις πήρα τις κυρίθρες όλες από μέσα, αλλά τον πληθυσμό θα τον αφήσω να φύγει σιγά σιγά από την κυψέλη αυτή, γιατί άμα πάρω την κυψέλη τώρα από εδώ, όλες θα μπουν στις διπλανές και αν υπάρχει κάποια αρενοτόκα μέλισσα, ίσως δημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε θα αφήσω την κυψέλη άδεια, τις κυρίθρες τις πήρα για να μην έρχονται άλλες μέλισσες και παίρνουν μέλι ή οτιδήποτε και μεταδίδονται ασθένειες, αν τυχόν υπήρχε. Οπότε το αφήνουμε εδώ πέρα όσο έχει το μελίσσι άδειο. Όπως σας είπα παιδιά, τα παίρνουμε με τη σειρά τα μελίσσια, πάμε σε ένα επόμενο μελίσσι τυχαίο. Όλα αυτά τα μελισσάκια που σας δείχνω παιδιά είναι παραφιάδες φετινές και ελάχιστες δεν πέτυχαν να σας πω την αλήθεια. Εν τω μεταξύ στο προηγούμενο μελίσσι δεν είχαμε βάλει από τη συγκεκριμένη τροφή και ίσως γι' αυτό χάθηκε το καημένο πίνας. Μπορεί να το είχα ξεχάσει εγώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μελίσσι τριών πλαισίων. Πηγαίνουμε κατευθείαν στο κεντρικό πλαίσιο να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς. Λοιπόν παιδιά, αυτό εδώ είναι το κεντρικό πλαίσιο, full γόνος, με μία μικρή λεπτομέρεια παιδιά, δεν υπάρχει καθόλου μα καθόλου μέλι γύρω γύρω από το μελίσσι. Σας το έχω δείξει χίλιες φορές πως δείχνει αυτό. Είναι πανάλαφρο το πλαίσιο καθώς το πιάνω τώρα, δεν έχει προμήθειες πουθενά. Οπότε το συγκεκριμένο μελίσσι θα χρειαστεί λίγη ενίσχυση. Βασικά λίγη μεγαλύτερη ενίσχυση. Γι' αυτό σήμερα έχουμε φέρει σιρόπι για να βοηθήσουμε όλα τα μελισσάκια που το χρειάζονται. Πάρα πολύ καλό γόνο είχε το συγκεκριμένο μελίσσι για τον πληθυσμό του. Του βάλαμε και αραιό σιρόπι για να βοηθηθεί και προχωράμε. Εδώ σε ένα επόμενο μελισσάκι. Θα βγάλουμε και εδώ ένα κεντρικό πλαίσιο. Οι ταινίες που είχα βάλει με το οξαλικό οξύ έχουν περάσει σίγουρα 3 εβδομάδες, οπότε τις βγάζω. Δεν υπάρχει λόγος να τις αφήνω ακόμα να ταλαιπωρούν τα μελισσάκια. Τη θεραπεία που θέλαμε να κάνουμε την κάναμε. Λοιπόν, το μελίσσι γονεύει, τώρα έχει αρχίσει και από εδώ βλέπω μπόλικο αυγό ημέρας. Νομίζω πως φαίνεται ο γόνος ξεκάθαρα, δεν είναι πολύ γόνος, δεν είναι καλό από τα πολύ καλά μελίσσια. Αλλά όπως σας είπα τώρα ξεκινάνε εδώ. Είχαμε ξηρασία έντονη και αυτές είναι παραφιάδες φετινές. Οπότε δίχως δεύτερη σκέψη δίνουμε στο μελισσάκι μας αραιό σιρόπι. Πάμε να δούμε και αυτό το μελισσάκι. Πάλι παιδιά έχουμε μια μικρή παραφιάδα των διών πλαισίων. Οπότε θα χρειαστεί και αυτή η ενίσχυση. Είναι μικρή, είναι περίπου δύο πλαίσια. Όλα μας τα μελισσάκια τα ενισχύουμε. Αυτό είναι ένα νέο μελίσσι που δίνουμε σιροπάκι τώρα για να πάρει τα πάνω του. Πάμε σε μια επόμενη κυψέλη παιδιά, να τη δούμε και αυτή στα γρήγορα. Όπως βλέπω εδώ έχουμε πεντάρι μελίσσι. Καλή δυναμικότητα. Πάμε κατευθείαν σε ένα κεντρικό πλαίσιο. Λοιπόν, όπως βλέπουμε τα μελίσσια όλα βρίσκονται στην ίδια περίπου κατάσταση. Γονεύουνε, ένας γόνος μέλια στις άκρες, κλασική εικόνα μελισσιού. Από εδώ έχουμε πάλι γόνο. Και εδώ έχουμε κλασικά μέλια γύρες που είναι στις άκρες του μελισσιού. Τα μέλια γύρες δείχνουν έτσι. Δεν χρειάζονται πολλά πολλά. Γρήγορη επιθεώρηση, βάλαμε το σιρόπι του. Είναι έτοιμο. Αυτή ήταν λοιπόν παιδιά οι χειρισμοί που ήθελα να σας δείξω για σήμερα. Ήταν ένα σύντομο βίντεο έτσι με λίγους χειρισμούς φθινοπορεινούς. Εγώ τώρα θα συνεχίσω να δώσω σιρόπι και στα υπόλοιπα μελίσσια. Αυτό είναι η κύρια δουλειά που έχω έρθει σήμερα να κάνω. Η διεγερτική φθινοπορεινή τροφοδοσία. Δεν έβρισκα τη λέξη. Αυτά λοιπόν παιδιά για σήμερα. Ελπίζω να τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Κάντε εγγραφή για να τα παρακολουθήσετε αυτά που θα ανεβούν στο μέλλον. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας.